Φτάσαμε και στη Λιουμπλιάνα. Βροχερή ημέρα. Ίσως να είναι καλύτερα από το πολύ τη ζέστη, καλύτερα να είναι έτσι. Λοιπόν, αυτήν εδώ είναι η γέφυρα των Δράκων. Είναι ένα από τα, μία από τις πιο διάσημες γέφυρες της Λιουμπλιάνα. Χτίστηκε το 19ο αιώνα και είναι διακοσμημένη με 4 χάλκινους δράκους. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Και αυτήν εδώ πέρα είναι η λεγόμενη τριπλή γέφυρα. Η Λιουμπλιάνα είναι μια όμορφη πόλη με πλούσια ιστορία και πολιτισμό. Η παλιά πόλη είναι γεμάτη με ιστορικά κτίρια όπως το κάστρο της Λιουμπλιάνα, το Δημαρχείο, η Εκκλησία του Αγίου Νικολάου και η Γέφυρα του Δράκου. Είναι γνωστή για τα γραφικά κανάλια της, τα οποία αποτελούν σημαντικό μέρος της ιστορίας και του πολιτισμού της πόλης. Είναι μια σύγχρονη πόλη με πολλά αξιοθέατα και δραστηριότητες για να προσφέρει στους επισκέπτες της. Η πόλη διαθέτει μουσεία, γκαλερί, θέατρα, εστιατόρια, μπαρ και κλαμπ. Ο καλύτερος τρόπος για να εξερευνήσετε το Λιουμπλιάνα είναι περπατώντας. Η πόλη είναι σχετικά μικρή και εύκολο να περπατηθεί και υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείτε να δείτε και να κάνετε σε κοντινή απόσταση. Αν φυσικά δεν θέλετε να περπατήσετε, υπάρχουν επίσης διαθέσιμα λεωφορεία και τραμ. Thank you.
Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου είναι ο μεγαλύτερος ναός της Λουμπλιάνα. Χτίστηκε τον 17ο αιώνα και είναι αφαιρεμένο στον Άγιο Νικόλαο, του προστάτη της πόλης. Το πάρκο Τίβολη είναι ένα μεγάλο πάρκο που βρίσκεται στα περίχωρα της Λουμπλιάνα. Είναι ιδανικό για βόλτες και την ήπια απλά για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τη φύση. Φεύγουμε τώρα από τη Λιουμπλιάνα, πάμε για Βουδαπέστη, βροχερός καιρός, πολύ βροχερός, πολύ κλεισμένος, 450 χιλιόμετρα περίπου είναι, αλλά το βλέπεις είναι ότι θα έχει καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, θα έχει βροχή. Πάρα πολύ βροχή. Βγαίνουμε από την καταιγίδα. Από όλη αυτή την τεράστια καταιγίδα. Ζήσαμε κι αυτό, που σαν τη βροχή νομίζω δεν έζησα. Πάνω στον δρόμο. Τελείωτη μαυρίδα. Πάλι βροχή. Πάλι πολύ βροχή. Στον δρόμο. Τα ηλιοτρόπια της Σλοβενίας. Από Σλοβενία, Ουγγαρία. Τα έχουμε αγοράσει βινιέτα ηλεκτρονικά, την παραγγείλαμε. Είχε πουθενά εδώ για βινιέτα, ναι. Και τώρα μπήκαμε στην Ουγγαρία. Είμαστε στην Ουγγαρία και ο καιρός έχει φτιάξει αρκετά. Διακάδα πλέον. Ό,τι καιρό θα κάνει τελικά μέσα στη Βουδαπέστη. Αριστερά τώρα είναι η λίμνη Μπάλατον. Σιγά σιγά φτάνουμε στη Βουδαπέστη, φαίνεται στο βάθος. Μπήκαμε στη Βουδαπέστη.